Εντυπωσιακή είναι η πορεία του Ζαρού στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας Ε, επικρατώντας το απόγευμα του Σαββάτου με 2-4 της Μινωικής στο γήπεδο του Πανεπιστημίου, υπογράφοντας έτσι την 8η φετινή νίκη, έχοντας και μία ισοπαλία, με την διαφορά στην κορυφή όλο και να αυξάνει. Μάλιστα, ντεμπούτο για τους πρωτοπόρους έκανε και το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμά τους ο Απόστολος Δουλγεράκης, που αποκτήθηκε από τον Ηρόδοτο ενώ πριν αγωνιζόταν στον Εργοτέλη. Το παιχνίδι ξεκίνησε με το καλημέρα με γκολ για τους πράσινους. Στο δεύτερο λεπτό, μετά από φάουλ του Κουρουθιανάκη, ο Νικολάε χρησιμοποίησε το χέρι του για να σταματήσει την μπάλα και δόθηκε πέναλτι από τον διαιτητή της συνάντησης, κύριο Πατεμτζή. Ο Φραγκιαδουλάκης νίκησε από τα 11 βήματα τον Ψαρουλάκη, σημειώνοντας νωρίς το 0-1. Η Μινωική έψαξε την ισοφάριση και την βρήκε στο 26ο λεπτό, σε μια φάση όμως που αποδείχτηκε μοιραία για τον Γιώργο Βαρδονικολάκη, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στον ώμο και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο. Το πέναλτι για τους γηπεδούχους ανέλαβε να εκτελέσει ο Ανδριαδάκης, ισοφαρίζοντας 1-1. Από το 60 λεπτό και μετά, ο Ζαρός ανέλαβε τα ενία του αγώνα πλήρως και αφού είχε μια σημαντική φάση με τον Παραθύρα, προηγήθηκε στο σκορ σε 78 λεπτό με τον Αναγνωστάκη, ο οποίος έπαιξε το 1-2 με τον Ποτηράκη και έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Με την ψυχολογία υπέρ τους, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν άλλα 2 γκολ στα τελευταία λεπτά, με τον Καραμανιτάκη στο 85 για το 1-3 και τον Κουτσάκη στο 89 για το 1-4. Με το τελικό 2-4 διαμόρφωση για τη Μινωική στις καθυστερήσεις ο Νικολάε.